Τις τραγικές εικόνες του 89χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον οποίο έδιωξαν από το σπίτι του και κοιμάται στην αυλή του. Έχετε ήδη μιλήσει για το σχέδιό σας για τις περιουσίες που κινδυνεύουν. Θέλω να μας πείτε ποιο είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις περιουσίες που ήδη έχουν χαθεί και ειδικά για τις πρώτες κατοικίες που ήδη έχουν πληστηριαστεί και τι απαντάτε στους εκπροσώπους της κυβέρνησης που λένε πως δεν νοείται να μην γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας διότι θα μείνουν πολλά απλήρωτα δάνεια. Ευχαριστώ. Κύριε Κυμπηζή, εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ελληνικής οικονομίας που είναι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Διότι αυξήθηκε 40 δισεκατομμύρια τελευταία τραετία το ιδιωτικό χρέος. Είναι μια βραδιφλεγής βόμβα. Και για να τελειώνει αυτό το παραμύθι, αυτή η καραμέλα, υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας από το 2010 μέχρι και το 2020-2021 που αυτό σταμάτησε με τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς αφήσαμε προστατευμένη την πρώτη κατοικία, το νόμο Κατσέλη που μετεξελίχθηκε σε νόμος Κατσέλη Σταθάκη, ήταν σε ισχύ, με διαρκείς παρατάσεις, αλλά ήταν σε ισχύ, μέχρι το τέλος του 2019. Ο κ. Μητσοτάκης επέκτηνε την ισχύ εξαιτίας της πανδημίας και μόλις τελείωσε η πανδημία, ήρθε και ψήφισε τον πτωχευτικό κώδικα, τον νέο πτωχευτικό κώδικα, καμία άρση της πρώτης κατοικίας. Μεταφορά όλων των κόκκινων δανείων στα funds, τα οποία funds τότε την ώρα έρχονται και εκβιάζουν, κρατώντας και μια εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και λένε ότι εμείς θα πάμε με πληστηριασμούς να πάρουμε το 100% της αντικειμενικής εμπορικής αξίας παρά το ότι έχουμε πάρει τα δάνεια αυτά στο 20-25%. Εμείς λοιπόν παρουσιάσαμε ένα σχέδιο λύσης το οποίο έχει σαν στον πυρήνα της λογικής της ρυθμίσης. Δηλαδή ένα σχέδιο λύσης που υποχρεώνει καταρχάς να νομοθετούμε να μπει σε ένα πλαίσιο λειτουργία των funds. Δεν μπορεί να λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Και ταυτόχρονα φτιάχνουμε έναν εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος είναι απλός και γρήγορος και ταυτόχρονα είναι δεσμευτικός για τον πιστωτή. Όποιο αποτέλεσμα βγάλει η πλατφόρμα, είναι υποχρεωμένος ο πιστωτής να το τηρήσει. Δίνουμε δύο εναλλακτικές επιλογές, μία βραχυχρόνια αντιμετώπιση και μία μακροχρόνια. Η βραχυχρόνια αντιμετώπιση έχει μεγάλη διαγραφή της ονομαστικής αξίας του χρέους και επιδότηση από το κράτος, σημαντική επιδότηση ώστε να βοηθηθεί με διευρυμένα κοινωνικά κριτήρια να μπορέσει να ανταπεξέλθει ο δανειολήπτης και η μακροχρόνια, το κούρεμα προβλέπουμε να είναι μέχρι και 60% της ονομαστικής αξίας του χρέους και η μακροχρόνια λύση, αν την επιλέξει κανείς, ως 35 χρόνια, δίνει μικρές δόσεις. Θα αποπληρωθεί όμως στα 35 χρόνια το 100% προσέξτε της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, όχι της ονομαστικής αξίας του χρέους. Αυτή είναι η λύση που προτείνουμε. Και ταυτόχρονα θεσπίζουμε και τη δικαστική προστασία, αν για οποιαδήποτε λόγο δεν υπάρξει λύση μέσα από το μηχανισμό, προφανώς με υπετιότητα τις περισσότερες φορές του πιστωτή ή και του δανειολήπτη. Αυτή η λύση λοιπόν, κατά την άποψή μας, μπορεί να δώσει μία διέξοδο, δεν είναι μία μη ρεαλιστική λύση, είναι μία λύση που πιστεύω ότι και τα φανς θα πρέπει να την αποδεχθούν, διότι αλλιώς και αυτά θα οδηγηθούν σε πολύ μεγάλο διέξοδο. Δεν πρόκειται εμείς να δεχθούμε την λαιλασία της κατοικίας και της περιουσίας της μεσαίας τάξης. Θα είναι η μεγαλύτερη αναδιανομή περιουσίας, μιλάμε για 700.000 ενυπόθηκες κατοικίες ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπό κανονικές συνθήκες, και αν δεν είχαμε ενημέρωση 107 στη χώρα μας, στη θέση 107, αυτό θα έπρεπε να ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Το κεντρικό. Κανείς δεν συζητά γι' αυτό. 700.000 νοικοκυριά. Τώρα, τα νοικοκυριά που ήδη έχουν χάσει την περιουσία τους, κοιτάξτε, δεν είμαστε μάγοι να δίνουμε λύσεις σε όλα τα θέματα. Δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε όλα τα θέματα. Εμείς θα δώσουμε λύσεις σε αυτά που μπορούν να λυθούν. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε σε όλες όλα. Θα υποσχεθούμε όμως ότι με σχέδιο, με τεκμηρίωση, με ρεαλισμό θα έρθουμε να βρούμε λύσεις βιώσιμες που θα απαλύνουν τον πόνο και το φόβο της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως της μεσαίας τάξης. Η κυρία